Μεγάλωσε πολύ δύσκολα στο ορφανοτροφείο Κατερίνης, γιατί είχε χάσει ήδη και τους δύο γονείς του. Η απομόνωση στο κρατητήριο του ορφανοτροφείου ήταν ο μεγάλος του εφιάλτης και τον σκιάζει ακόμη. Γιατί μέχρι σήμερα δεν μπορεί να μπει ούτε σε τρένο, ούτε σε αεροπλάνο, ούτε σε ασανσέρ, ούτε σε λεωφορείο. Εδώ και 25 χρόνια που επέστρεψε από το εξωτερικό, έχει αφιερώσει τη ζωή του στα ορφανά. Για να μην περάσει κανένα ορφανό τη δυστυχία που πέρασε εκείνος. Στην Κατερίνη, δύσκολα θα βρεις δυστυχισμένα παιδιά. Γιατί εκεί υπάρχει ο κύριος Χάρης Αναστασίου. Αξίζει να το γνωρίσεις. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Αυτό είναι το μότο του Χάρη Αναστασίου που έχει ιδρύσει τον σύλλογο Βενιαμίν. Στόχος της ζωής του είναι να προστατεύσει όσα περισσότερα παιδιά μπορεί. Ο Χάρης υπήρξε ο Βενιαμίν της δικής του οικογένειας. Είχε δύσκολα χρόνια, μιας και έχασε και τους δυο του γονείς και μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο στην Κατερίνη. Στα 18 του χρόνια αποφάσισε να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Δούλεψε για λίγα χρόνια στην οικοδομή στην Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια ξενιτεύτηκε. Στον Καναδά γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του, ενώ επαγγελματικά κατάφερε να διαπρέψει σε μια μεγάλη εταιρεία ποτών. Το 1993 επέστρεψε στην Ελλάδα για να προσφέρει όλη την αγάπη που δεν πήρε ποτέ. Ίδρυσε τον Βενιαμίν και εδώ τα τελευταία 25 χρόνια έχει μεγαλώσει περισσότερα από 1000 παιδιά. Η μεγάλη του αδυναμία είναι η Νικολέτα που του έχει χαρίσει τον Χάρη που τον έχει σαν εγγονό του. Για αυτή τη δουλειά όλη, για αυτό το έργο που γίνεται στην Κατερίνη, θα μας μιλήσουν απόψε η Νικολέτα Μπατζίδου, η Στέλλα Κυριακίδου και η Μαρία Μαυρίδου, που όλες εμπλέκονται με το Βενιαμίν. Ελάτε κορίτσια, ελάτε κυρίες μου μέσα. Τι κάνετε, εσείς η Νικολέτα, ε? Γεια σου Νικολέτα. Καλώς όρισες. Η Στέλλα. Καλώς τα κορίτσια και η Μαρία. Τι κάνετε, κορίτσια, για καθίστε. Καθίστε παρακαλώ, βολευτείτε εδώ στο μεγάλο μας καναπέ. Λοιπόν, Νικολέτα, εσύ έχεις χαρίσει και ένα, θα λέγαμε, γονάκι στον κύριο Αναστασίου. Ακριβώς. Έχω δύο παιδάκια. Ναι, να σου ζήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν και εσύ παιδί του Βενιαμίν, ναι. Ευεργετήθηκες από αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην Κατερίνη. Έτσι, τι ακριβώς γίνεται εκεί? Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1994. Ναι. Ήμουν από τα πρώτα παιδιά που άρχισε να βοηθάει ο σύλλογος. Ήσουν από τα πρώτα παιδιά. Ναι. Ήμουνα σε ηλικία 8 χρονών. Ναι. Όταν και γνώρισα γιατί τον κύριο Χάρη. Ναι. Ευεργετήσε από το Βενιαμίν. Ήρθα από το Καζακστάν μαζί με τη μητέρα μου και τις αδερφές μου. Ναι. Μέναμε στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν πολύ δύσκολο. Μπαμπάς δεν υπήρχε. Είχαν χωρίσει οι γονείς μου. Γιατί? Δεν τα βρίσκανε, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν και okay. αποφάσισαν ότι θα τραβήξει ο καθένας στο δικό του το δρόμο. Μέναμε στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η μαμά στην αρχή δούλευε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο Δήμο. Ναι. Σαν καθαρίστρια. Ναι. Μετά όμως αρρώστησε. Ναι. Με εφηματίωση. Και μπήκε στο νοσοκομείο. Oh. Ναι, ήμασταν μόνες μας στο σπίτι, δεν είχαμε συγγενείς καθόλου, κοντά κανέναν. Μόνες στο σπίτι, πολύ δύσκολα, χωρίς μαμά, σχολείο, μαγειρέματα. Και πώς βρήκατε άκρη με το Βενιαμίν? Τότε ήταν που ξεκίνησε ο σύλλογος και έψαχναν άτομα που χρειάζονται βοήθεια, παιδάκια που χρειάζονται βοήθεια. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Βενιαμίν είναι ότι στέλνει τη βοήθεια εκεί που ζει το παιδί. Δεν μπήκατε σε κάποιο ίδρυμα εσύ και αδερφές σου. Όχι. Έτσι, σας ήρθε βοήθεια λοιπόν από το Βενιαμίν στο σπίτι. Ναι, σας ήρθαν τρόφιμα, σας ήρθαν ρούχα. Οικονομική υποστήριξη. Και οικονομική υποστήριξη. Υποστήριξη πάνω απ' όλα. Ναι. Μάλιστα. Πώς διοπορίζεται αυτό το ίδρυμα πέρα από τις οικονομίες του κυρίου Αναστασίου, ο οποίος είχε δώσει ό,τι έχει μαζέψει στη ζωή του για να ιδρυθεί αυτή η κατάσταση εκεί? Όλα γίνονται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ναι. Δεν περιμένουμε κάτι από το κράτος ή από οτιδήποτε. Ό,τι είναι από την αγάπη του κόσμου. Έχουμε σαν Βενιαμίν κουμπαράδες, οι οποίοι τοποθετούνται σε καταστήματα. Ναι.
Και ο καθένας εκεί μπορεί να συνεισφέρει ό,τι θέλει όσο θέλει. Όχι. Α, και αλλού έχει αλλού, φυσικά. Παντού. Ναι, ναι, φυσικά. Και στην Αθήνα, Βόλο, Λάρισα. Ούτως ή άλλως η υποστήριξη είναι σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο. Υποστηρίζετε λοιπόν παιδάκια που βρίσκονται παντού. Σε όποια γωνιά. Και πού μπορεί κανείς να σας βρει για να ζητήσει την αρρωγή του συλλόγου αυτού. Πέρα από το σταθερό τηλέφωνο που υπάρχει στο σύλλογο 2351-0-22-05. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι η σελίδα μας στο ίντερνετ. Στο facebook. www.benjaminorphans.com. Μάλιστα. Είμαστε και στο facebook σαν Σύλλογος Προστασίας Παιδιών Βενιαμίν και στο instagram benjamin-orphans1994. Λοιπόν, έχουμε και στην παρέα μας μια κυρία, είναι η Μαρία, η οποία μεγαλώνει το εγγόνι της. Ναι. Το παιδί του γιού σας είναι αυτό. Ναι. Που σας το αφήσαν και φύγανε, τι έγινε? Όχι, ο γιος μου ζει μαζί μου. Α. Είναι μαζί μου, απλώς είναι χωρισμένος και ο εγγονός μου θέλησε να ζήσει μαζί με τη γιαγιά του. Η μαμά δεν υπάρχει. Η μαμά υπάρχει, έχει κάνει δικιά της οικογένεια. Μάλιστα. Και δεν ασχολείται με το παιδί. Όχι, τον έχω εγώ. Τον παίρνει κατά διαστήματα και τον βλέπει, αλλά περισσότερο είμαι εγώ. Ναι. Είμαι η μαμά γιαγιά. Μάλιστα, όπως κατάλαβα. Με λέει. Σας αποκαλεί μαμά γιαγιά. Ναι. Ο γλυκός μου. Και υποστηρίζετε το παιδί αυτό εσείς ηθικά, αλλά οικονομικά δεν μπορείτε. Οικονομικά δεν μπορώ γιατί είμαι άνεργη. Και βοηθάει σε αυτό ο Βενιαμίν. Ο Βενιαμίν όσο μπορεί. Ο γιος σας δεν εργάζεται. Όχι. Μάλιστα. Δεν εργάζεται. Εσείς, όποτε εργάζεται, προσφέρει και αυτός ό,τι μπορεί. Εσείς θα θέλατε να εργαστείτε? Πάντα. Θα θέλατε λοιπόν να βρείτε μια δουλειά για να προσφέρετε στο εγγόνι σας. Και ο Βενιαμίν πώς ήρθε κοντά σας, πώς σας στηρίζει, με τι τρόπους? Με τα τρόφιμα που δίνει κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Νικολέτα, πόσο άλλαξε η ζωή σου από τότε που ήσουν παιδάκι και μπήκε η αρρωγή του Βενιαμίν σε αυτό όλο πάρα που λεγόταν πολύ. Η παιδικότητά σου, η παιδική σου ηλικία, η δική σου και των αδερφών σου. Πραγματικά πάρα πολύ και δεν το λέω για να το πω έτσι, ας πούμε, για να εκτεάσω το σύλλογο. Πραγματικά πάρα πολύ. Γιατί ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι μας αγκάλιασαν κατευθείαν. Ό,τι αγάπη είχαν μέσα τους μας την έδωσαν. Δύο άνθρωποι, ο Χάρης και... Ο κύριος Χάρης και η κυρία Τζοάννα. Και η σύζυγός του. Σύζυγός μάλιστα, του. Τους είδαμε στο βίντεο και τους δύο, ναι. Να τι εδώ. Και ο άνθρωπος βέβαια, επειδή είχε πολύ δραματικές εμπειρίες από τα δικά του βιώματα στο ορφανοτροφείο, Κατερίνης, το οποίο είχε κλείσει, δεν λειτουργεί πια, ήρθε από το εξωτερικό για να βοηθήσει όλα τα παιδιά που θα μπορούσε να βοηθήσει μία χρονιά. Να μην κάνει και δικό του παιδί, έτσι. Ακριβώς. Δεν έκανε δικά του παιδιά. Έχει πολλά αποφάσισε παιδιά. Να υιοθετήσει όλα τα παιδιά που θα είχαν την ανάγκη του. 1300 και. 1300 και παιδιά φροντίζεται. Στο σύνολο, μέχρι στιγμή, στο σύνολο τόσο. Να είστε γεροί όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να είστε πάντα κοντά στα παιδιά. Μακάρι να μην χρειαζόταν να υπάρχουν παιδιά με τέτοιες ανάγκες. Αλλά... Δυστυχώς χρειάζονται και δυστυχώς. Εντάξει, οι μέρες είναι δύσκολες. Κάθε μέρα είναι και αυξάνεται ο αριθμός. Και αυξάνεται ο αριθμός. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Κάθε και με τους πρόσφυγες τώρα αυτό φαντάζομαι χειροτερεύει σαν αριθμός. Έτσι, όσο θέλουμε εμείς να υπάρχουν παιδιά ελάχιστα στον κόσμο που να έχουν ανάγκη τέτοια βοηθείας, δυστυχώς δεν γίνεται εμείς αυτή η αντιστροφή. Εμείς την εβδομάδα έχουμε τουλάχιστον δύο αιτήματα από μητέρες καινούργιες που θέλουν να ενταχθούν στο σύλλογο για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Φροντίζετε, ας πούμε, να βρείτε και δουλειά σε αυτές τις γυναίκες. Ναι, εννοείται. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, αναλαμβάνουμε κάθε οικογένεια. Εγώ είμαι υπεύθυνη για τις οικογένειες και για τους κομπαράδες που τοποθετούμε στα καταστήματα. Έρχεται, ας πούμε, μας έρχεται το καινούργιο τέτοιμα. Επισκέπτομαι εγώ το σπίτι, βλέπω τα χαρτιά, βλέπω τις ανάγκες, βλέπω τι χρειάζονται. Είχε τύχει, ας πούμε, πολλές φορές να πάω σε οικογένεια και να μου πει η μητέρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή λέει: δεν έχουμε στο σπίτι ούτε ένα πακέτο μακαρόνι για να βράσω για τα παιδιά μου. Και είναι πολλές αυτές οι οικογένειες, δυστυχώς. Και εκείνη την ώρα έχουμε το κοινωνικό πανταπολείο που μαζεύουμε διάφορα τρόφιμα. Πηγαίνω, παίρνω το τρόφιμα και τους πηγαίνω. Γιατί θαυμάζεις τον κύριο Χάρη, Αναστασία? Για την αγάπη που έχει για τα παιδιά. Και για την δύναμη, γιατί νομίζω όλο αυτό θέλει πολύ δύναμη, πολύ δύναμη πραγματικά ψυχής, ναι, για να το κάνεις. Και νομίζω ότι ένας άνθρωπος μόνο που έχει πολύ αγάπη για τα παιδιά θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Έδωσες το όνομά του στο γιο σου, Ναι. Και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ήθελα πολύ να τον τιμήσω και δεν το ήξερε ο κύριος Χάρης. Του κάναμε έκπληξη. Είχα συνεννοηθεί με την κυρία Τζοάννα, τη γυναίκα του. Και το είδε στην είχε έρθει στη βάφτιση.
Και την ώρα που είπαν το όνομα, τον κοίταξαμε. Κοίταξε, ήταν έπιπτο. Χρυσός μου, ναι, τι ωραίο δώρο του έκανε. Τι ωραία ανταποέδωση στην ευγνωμοσύνη. Ναι, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να δώσω στον γιο μου καλύτερο όνομα και ενός ανθρώπου που πραγματικά το αξίζει. Έχει τη χάρη πραγματικά να προσφέρει. Ναι. Ο οποίος αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει πάρα πολλά και όχι μόνο στην παιδική του ηλικία, αλλά και πριν από 6 χρόνια δοκιμάστηκε με τον καρκίνο. Του έχει αφαιρεθεί κομμάτι μεγάλο της γνάθου. Αλλά δεν το βάζει κάτω, είναι μαχητής, συνεχίζει να προσφέρει, να αγωνίζεται και είναι μεγάλη μας τιμή που απόψε τον έχουμε κοντά μας και θα τον γνωρίσουμε γιατί αξίζει πραγματικά. Ελάτε κύριε Αναστασίου. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. Περάστε, καθίστε κύριε Αναστασίου. Αχ, να έχει και τις αδυναμίες του εδώ. Είναι σαν κόρη του Νικολέτα. Έχετε πάρα πολλά παιδιά, έχω μάθει, κύριε Αναστασίου. Πάνω από 1.300 παιδιά έχετε στην αγκαλιά σας. Αρκετά. Αυτό όλο ήρθε στη ζωή σας μετά από τα βιώματα στο ορφανοτροφείο Κατερίνης. Χρόνια πολλά αργότερα. Ναι. Μιλάμε για 35 χρόνια αργότερα. Ναι. Ενώ ήμουν στον Καναδά, με καλή θέση. Τι θέση, τι κάνατε εκεί? Ήμουν διευθυντής σε κομπιούτερ. Αλήθεια? Ναι. Και είχατε καλές αμοιβές, καλή ζωή, πολύ καλές αμοιβές. Ναι. Η γυναίκα μου και εγώ ζήσαμε μια ζωή χαριστάμενη. Άνετη, ναι. Άνετη. Και... παρότι ζοριστήκατε πολύ σαν παιδάκι. Όλα ήρθαν μπορικά, ο Θεός τα περάσει. Έτσι. Μετά έτσι, την ταλαιπωρία έρχεται έτσι. Και η ισορροπία. Και για μια στιγμή είχα έναν άστρο πίνακα στο γραφείο μου, τον οποίο είχα γράψει όταν θα γίνω 60 ετών, θα φύγω στην Ελλάδα να εργαστώ με ορφανά παιδιά. Αλήθεια. Ναι. Το είχατε δηλαδή τάξει στον εαυτό σας αυτό το στόχο, Το είχα στόχο. Μάλιστα. Η ζωή μου είναι γεμάτη από στόχους και προτεραιότητες. Προτεραιότητες και στόχοι. Τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτά. Και η γυναίκα μου με ακολούθησε. Και αποφασίσατε να διαθέσετε λοιπόν τον εαυτό σας στα ορφανά παιδιά. Ναι, και τις οικονομίες σας, όχι μόνο το χρόνο σας και τον εαυτό σας. Αυτό που γίνεται είναι ότι εμείς από μικρά παιδιά μπήκαμε. Μεγαλώσαμε σε ένα ορφανοτροφείο. Το ξέρω. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για μας. Εκεί που εγώ στο σπίτι μου δεν είχα ένα κρεβάτι να κοιμηθώ, τώρα είχα δικό μου κρεβάτι. Ναι. Παρόλες τις δυσκολίες και παρόλο ότι ένα ορφανοτροφείο είναι ίδρυμα, που είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, όμως είχα τις ανέχεις μου. Εσείς αποφασίσατε λοιπόν να στηρίξετε τα ορφανά παιδιά χωρίς να τα ταυτίσετε με την έννοια του Ιδρύματος. Ακριβώς να αποφύγουν την ιδρυματοποίηση, άρα λοιπόν βοηθάτε στα σπίτια τους κάθε παιδάκι που έχει ανάγκη. Ναι. Επίσης, αυτό κάνετε. Αυτό το σλόγγαν που έχουμε εμείς είναι οικογένειες, όχι ιδρύματα. Έτσι. Ενάντια σε ιδρύματα. Πολύ ωραία. Χαρούμενες λοιπόν οικογένειες με τη συνδρομή του Βενιαμίν. Εσείς ήσασταν ο Βενιαμίν της δικής σας οικογένειας. Περάσατε δραματικά. Δεν είχατε κανένα από τους δύο γονείς. Ναι. Τους χάσατε και τους δύο. Και αυτή όλη η εμπειρία για κάποιο λόγο έπρεπε να έρθει στη ζωή σας για να οδηγηθείτε σήμερα εσείς να είστε εκεί που είστε, ο ιδρυτής του Βενιαμίν που δεν αφήνει κανένα παιδάκι στεναχωρημένο. Μόνο που δεν ήμουν μόνος. Όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα το 1993, μαζέψαμε όλα τα άτομα που πέρασαν από το ορφανοτροφείο. Μπράβο. Και είχαμε μια μεγάλη συνάντηση. Και αποφασίσατε λοιπόν. Και αποφασίσαμε να ιδρύσουμε έναν φορέα να βοηθήσει παιδιά απροστάτευτα. Έχω κάτι για εσάς. Πείτε μου. Θέλω να κοιτάξετε εκεί. Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα, μητέρα τριών παιδιών. Της Νικολέτας 15 ετών, του Χρήστου 12 ετών και του μικρού Οδυσσέα 18 μηνών. Δυστυχώς ο πατέρας των παιδιών έχει πεθάνει, εγώ είμαι άνεργη, όπως πολλές μητέρες. Μεγαλώνω μόνη μου τα παιδιά, με τη βοήθεια του Βενιαμίν,
με την υλική, με την ψυχολογική στήριξη. Αν δεν υπήρχε ο Βενιαμίν, δεν ξέρω και εγώ τι θα είχαμε απογίνει. Ευτυχώς που υπάρχει ο κύριος Χάρης και μας προσφέρει αυτά τα τρόφιμα ώστε κάθε μήνα να μπορούμε να περνάμε άνετα. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλές καταστάσεις. Εύχομαι να είναι καλά, να είναι γερός, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να βοηθάει και εμάς, αλλά και όποιο παιδάκι χρειαστεί από εδώ και πέρα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χάρη και το Σύλλογο Βενιαμίν για τη στήριξη, για τη βοήθειά του και σε ό,τι χρειαστούμε είναι κοντά μας. Το ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χάρη που με έχει βοηθήσει από την καρδιά μου. Να είναι καλά πάντα. Παππού Χάρη, θα αγαπώ μέχρι τον ουρανό, όχι μέχρι τον ουρανό, μέχρι πάρα πολύ ψηλά. Σε περιμένω στη σπίτι μου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα από την καρδιά μας για αυτή την προσπάθεια, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτή τη δουλειά που γίνεται με αγάπη, κυρίως με αγάπη, μόνο με αγάπη μπορείς να λειτουργήσεις σε τέτοιο επίπεδο διευρυμένο. Σας ευχαριστώ πολύ, συνεχίστε την καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ θερμά για να σας χάρηκα πολύ. Άξιζε πραγματικά να σας γνωρίσουμε όλες. Εμείς. Και όλες. Σα Βενιαμίν. Ναι. Να σου πούμε ότι την κούπα αυτή την έχει ζωγραφίσει και την έχει γράψει ένα από τα υποστηριζόμενα παιδάκια μας. Μπράβο. Έτσι είναι οι περισσότερες κούπες μας. Λοιπόν, θα την αφήσω εδώ να φαίνεται. Πολύ ωραία. Και ένα τέλειο γούρι. Και ένα χειροποίητο γούρι για το παρόν 19. Σε όλους. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνετε πολύ καλή δουλειά. Στο καλό να πάτε. Στο καλό.